Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλή Κυριακή. Μαζί σας ζωντανά εδώ από το στούντιο του Sky. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11 και 4. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής, γιατί εδώ και καιρό έχουμε αποφασίσει να έχουμε ένα συγκεκριμένο θέμα που θα το συζητάμε με τους καλεσμένους μας, αφορά την ασφάλεια των πολιτών σήμερα, την εγκληματικότητα, αλλά και τη νομική αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Θα σας παρουσιάσω σε λίγο τους καλεσμένους με τους οποίους θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Προηγουμένως όμως να δούμε τι ακριβώς συνέβη με τον υπτάμενο, τον αξιωματικό μας, ο οποίος έχασε τη ζωή του. Και αυτό έδωσε την ευκαιρία, νομίζω, ο ελληνικός λαός την έδωσε την ευκαιρία επί της ουσίας, γιατί όλη η Ελλάδα πραγματικά γονάτισε μπροστά στο φέρετρο του νέου αυτού ανθρώπου. Έδωσε την ευκαιρία στους πολιτικούς, δεν ξέρω αν θα το κάνουν, να σκεφτούν σοβαρά τα θέματα από εδώ και πέρα, τα εθνικά, αλλά και να λειτουργήσουν σε αυτό το πεδίο των εθνικών μας θεμάτων, εννοώ, με υποψυχία. Θα πάμε στην Αγγελική την Κιλιτζόγλου να δούμε τι έγινε στην κηδεία του πιλότου. Έλα, Αγγελική, καλή σου μέρα. Καλημέρα. Έτσι ακριβώς λοιπόν, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε χθες η κηδεία του άτυχου Σμιναγού στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο Μορφοβούνι Καρδίτσας. Τραγικές φιγούρες φυσικά ήταν οι γονείς του αλλά και η σύζυγός του, η οποία δεν άντεξε, κατέρευσε πολλές φορές κατά τη διάρκεια της κηδείας και κάποια στιγμή της χορήγησαν και ορό. Ενώ ιδιαίτερα συγκινητικός ήταν και ο επικίδιος, ο οποίος εκφώνησε ο καλός του φίλος, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι σήμερα θρηνούμε τη λεβεντιά που χάθηκε, η πολεμική αεροπορία θρηνεί την απώλεια ενός ήρωα. Η 114 πτέρυγα μάχης θα σε έχει πάντα στη μνήμη της, η πατρίδα σε κατατάσσει για πάντα στους ήρωές της. Να πούμε ότι το παρόν στην κηδεία έδωσε σύσσωμη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας. Ευρεύθηκε ο Υπουργός ο κ. Πάνος Καμένος, ο αναπληρωτής Υπουργός ο κ. Φώτης Κουβέλης. Από τη Νέα Δημοκρατία το παρόν έδωσε ο πρόεδρος του κόμματος, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο τομεάρχης Άμυνας, ο κ. Κικίλιας, αλλά και ο αντιπρόεδρος ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Επίσης παρευρέθηκε ο πρόεδρος Ένωσης Κεντρών ο κ. Βασίλης Λεβέντης, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας ο κ. Αγοραστός, ο αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας ο κ. Τσιάκος. Τώρα σε ό,τι αφορά τα νεότερα στο ρεπορτάζ, να σημειώσουμε ότι χθες βρέθηκε το μαύρο κουτί, εντοπίστηκε σε βάθος 800 μέτρων στη θάλασσα, στο σημείο που κατέπεσε το ομοιράζ. Σύμφωνα με πηγές της πολεμικής αεροπορίας, ο καταγραφέας πτήσης δίνει κανονικό σήμα, οπότε αυτό σημαίνει ότι δεν έχει υποστεί βλάβη και πλέον εκφράζουν την αισιοδοξία τους ότι θα διαλυθούν όλα τα αεροπορία και θα μπορέσουν και θα προσδιοριστούν πλέον τα κρυφά. Θα μπορέσουν δηλαδή, Αγγελική, με την διερεύνηση της ιστορίας να δώσουν, ακριβώς, φαντάζομαι, απαντήσεις στο μεγάλο πρόβλημα. Ήταν ένα πολύ θλιβερό γεγονός. Πραγματικά έκανε όλη την Ελλάδα να δακρύσει και θα επαναλάβω ότι είναι μια ευκαιρία ακόμα οι πολιτικοί να λειτουργήσουν με ομοψυχία στα μεγάλα εθνικά θέματα. Σε ευχαριστώ θερμά, Αγγελική. Το ένα θέμα που θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο, κύριε Χρυσοχοίδη, κύριε Άδωνη Γεωργιάδη, οι οποίοι είναι μαζί μας εδώ, μαζί με τον κύριο Μιχάλη Δημητρακόπουλο, τον κύριο Βασίλη Καπερνάρο, για να συζητήσουμε το θέμα που στην αρχή της εκπομπής μας είπαμε. Και ένα σχόλιο, κύριε Γεωργιάδη, σύντομο παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη. Κοιτάξτε, επειδή χθες παραβρέθη στην κηδεία, δεν μπορώ να σας περιγράψω τη συγκίνηση. Ναι. Ήταν συγκλονιστικές οι στιγμές χθεσινές. Πάρα πολλοί κόσμος, πραγματικά θαυμασμός για τον πιλότο. Πήρατε το μήνυμα, αλήθεια είναι. Και θαυμασμός για μια οικογένεια που αντιμετώπισε αυτή την τραγωδία με φοβερή αξιοπρέπεια. Το μήνυμα, ρωτάω, το πήρατε, το μήνυμα της ομοψυχίας, γιατί εκεί δεν ήταν κομματικοί. Ήταν άνθρωποι που κατάρχισαν τη ζωή τους, έχουν ψηφίσει και άλλα κόμματα, έχουν άλλες απόψεις από τις δικές σας. Ασφαλώς και δεν είναι κομματικοί. Ναι. Άλλωστε... Αυτό ήταν ένα μήνυμα όμως. Εγώ αυτό κατάλαβα που δίνει ο ελληνικός λαός πάντα για ομοψυχία. Αυτό το εισέπραξε οι πολιτικές δυνάμεις. Υπάρχει αμφιβολία ότι στις μεγάλες στιγμές του έθνους υπάρχει ομοψυχία. Και πρέπει να υπάρχει ομοψυχία εκεί που έχουμε αντιμετωπίσει με τις κοινές απειλές και τις ανθρώπινες τραγωδίες. Σας λέω κύριο... μια συγκλονιστική πραγματικά στιγμή. Κύριε Ξοχοίδη, και εσείς ένα σχόλιο. Να εκφράσουμε και πάλι όλοι μαζί, όλοι οι Έλληνες, την συμπάθειά μας, τη θλίψη μας για την απώλεια ενός παλικαριού, ενός πολεμιστή της πολεμικής αεροπορίας. Να ευχηθούμε στην οικογένειά του καλή δύναμη και καλό κουράγιο, στα παιδιά του, στη γυναίκα του, στους γονείς του. Και να πούμε, κύριε Χατζή, ότι κάθε μέρα, επί πολλές ώρες κάθε μέρα και επί εβδομάδες, μήνες και χρόνια υπάρχει μια μάχη στο Αιγαίο. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί
στο τι λέμε, πώς το λέμε, πώς δημιουργούμε εντάσεις ή πώς αποκλιμακώνουμε την κατάσταση, διότι κάποια στιγμή τυχαίνει είτε το ατύχημα είτε ένα κακό γεγονός. Πρέπει να είμαστε λοιπόν πολύ προσεκτικοί. Ένα σύντομο σχόλιο και από εσάς και από τον κύριο Δημητρακόπουλο. Όχι, να πούμε ότι είναι γεγονός παγκόσμιο, δεν έχει ξανασυμβεί στον πλανήτη, να υπάρχουν παραβιάσεις του κυριαρχικού εναερίου χώρου και να έχουμε αναχαιτήσεις. Για 15 δευτερόλεπτα παραβίασε τον τουρκικό εναέριο χώρο το ρώσικο αεροπλάνο και ο Τούρκος το ρίξε. Και εμείς έχουμε αναχαιτήσεις επί παραβιάσεων. Γιατί? Η μοναδική. Και δεν έχουμε προσφύγει, δεν έχουμε καταφύγει σε όλα τα διεθνή φόρα, στον ΟΗΕ που το ξέρει, και να πούμε πώς αντιδρούμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν είναι δυνατόν να χάνουμε, γιατί δεν είναι ένας. Είναι 6 άτομα που έχουν χάσει τη ζωή τους από το 92 μέχρι τώρα. Συνεπώς πρέπει να τεθεί θέμα στον ΟΗΕ πώς γίνεται να παραβιάζουν και εμείς να αναχαιτίζουμε. Πού θα καταλήξει αυτό? Πιστεύετε δηλαδή ότι αυτή μόνο στην Ελλάδα, μόνο εδώ στον πλανήτη, μόνο εδώ γίνεται αυτό το πράγμα. Πιστεύετε δηλαδή, κύριε Καπερνάρε, ότι η πίεση η οποία ασκείται από την πλευρά της Τουρκίας σε ό,τι αφορά το Αιγαίο εννοώ και τις παραβιάσεις και τον τρόπο τον οποίο το διαχειρίζονται είναι αποτέλεσμα, μάλλον το ατύχημα αυτό είναι από το δυστύχημα αυτό, είναι αποτέλεσμα αυτών των πιέσεων? Βεβαίως, σαφώς. Και κάποια στιγμή έρχεται το μοιραίο γεγονός. Η πολλή χρήση φέρνει και τα γεγονότα αυτά. Μάλιστα. Γιατί κάποια στιγμή, κοιτάξτε, στατιστικά λέμε από το 92 μέχρι τώρα, ναι, 6 παλικάρια μας χάσαν τη ζωή τους για αυτό το λόγο. Και καμιά βονταριά αεροπλάνα έχουν καταπέσει. Για να μην λέμε συνέχεια λυπούμαστε όλοι και έτσι. Κύριε Δημητρακόπουλε. Εγώ πιστεύω ότι στο μέλλον τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Υπό ποια έννοια? Η Ελλάδα είναι το σύνορο της Ευρώπης. Γίνονται ήδη συζητήσεις τα σύνορα της Ευρώπης να μην τα παρακολουθούν, να μην τα φυλάσσουν μόνο οι εθνικοί στρατοί, αλλά να είναι ευρωπαϊκοί στρατοί. Να έρθουν δηλαδή και αεροπλάνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κάτι το οποίο θα το ζήσουμε. Είναι ένα από τα πολλά θετικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν θα γίνει αυτή η στιγμή, όταν θα έρθει αυτή τη στιγμή, τότε πιστεύω ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Επί του παρόντος, μέχρι να έρθει, θα πρέπει να ξέρουμε ότι η πολεμική αεροπορία είναι σε ετοιμότητα καθημερινά. Οι αναχαιτήσεις είναι από στάδιο πολεμικό. Αυτό πρέπει να το ξέρουν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Και παράλληλα, πιστεύω ότι θα συνταχτώ με αυτό που είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης. Αυτοί οι οποίοι έχουν θεσμικό ρόλο, όπως είναι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, θα πρέπει ο λόγος του να είναι πιο συγκρατημένος. Οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή είναι μια δύναμη, ετοιμοπόλεμη. Εμείς δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Δεν λέω ότι θα πρέπει να είμαστε υποχωρητικοί. Όχι, εμείς είμαστε όμως έτοιμοι να αποκρούσουμε. Αλλά δεν θα πρέπει με τις δηλώσεις μας, πυροδοτούμε το κλίμα. Είμαστε έτοιμοι να αποκρούσουμε κάθε κίνδυνο. Είμαστε έτοιμοι να αποκρούσουμε, βεβαίως. Αλλά καλό είναι να μην έρθει αυτή τη στιγμή. Να μην έρθει αυτή τη στιγμή, γιατί όπως είχαμε πει και άλλη φορά. Και μια ντουφεκιά να πέσει στο Αιγαίο, έχουμε καλοκαίρι. Περιμένουμε τον τουρισμό. Πάμε να δούμε τι σημαίνει ντουφεκές όμως και τι σημαίνει πόλεμος, γιατί οι άνεμοι του πολέμου έρχονται από τη Συρία. Και εγώ θα φυχτώ ολόψυχα να μην σκορπίσουν και εμάς αυτοί οι άνεμοι του πολέμου από τη Συρία. Πάμε στην Διατημούλου να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Ελαντία, καλημέρα. Στο χείλος μιας μεγάλης σύγκρουσης βρίσκεται η Μεσόγειος, ύστερα από τις πυραυλικές επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Βρετανία και η Γαλλία τα ξημερώματα του Σαββάτου εναντίον εγκαταστάσεων που πιστεύεται ότι είναι το χημικό πλωστάσιο του καθεστώτος Άσαντ. Στόχοι ήταν το Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας της Δαμασκού, όπου σύμφωνα με τη ΣΥΠΑ παράγονται χημικά και βιολογικά όπλα, μια αποθήκη στη Χόμς, όπου πιστεύεται ότι φυλάσσεται αέριο σαρίν, και μια ακόμη αποθήκη κοντά στη Χόμς, που φιλοξενούσε διοικητική εγκατάσταση. Ναι. Όλες και οι τρεις πλευρές χαρακτηρίζουν την επίθεση περιορισμένη και τονίζουν πως δεν επλήγει κανένα κυβερνητικό κτίριο της Συριακής κυβέρνησης. Ωστόσο, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Mike Pence, προειδοποίησε πως εάν διαπραχθούν νέες επιθέσεις με χημικά όπλα, τότε η Συρία θα πληρώσει το τίμημα. Την ίδια ώρα, η Ρωσία άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να παράσχει το αμυντικό πυραυλικό σύστημα S-300 στη Συρία μετά τις πυραυλικές αυτές επιθέσεις. Ενώ το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σε έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποίησε απέρριψε την πρόταση της Μόσχας για καταδίκη των αεροπορικών επιδρομών. Αυτές τις επιδρομές, λοιπόν, να πούμε πως στήριξαν προσεκτικά η Ευρωπαϊκή Ένωση Διαστόματος Γιουνκέρ και Τούσκ, καθώς και η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ, η Τουρκία παρά τις τριβές που έχει με τους νατοϊκούς συμμάχους της, η Κύπρος από την πλευρά της διευκρίνησε πως δεν έχει καμία συμμετοχή σε αυτές τις επιθέσεις, ενώ όσον αφορά την Ελλάδα, να πούμε πως αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος τόνισε πως δεν συμμετέχει η χώρα μας σε στρατιωτικές επεμβάσεις, δίχως σχετικό ψήφισμα έγκριση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τέλος, να πούμε πως είχαμε και τηλεφωνική επικοινωνία του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν και του Πούτιν για το θέμα της Συρίας, με τον Ρώσο Πρόεδρο να τονίζει πως αυτές οι ενέργειες των ΗΠΑ και των συμμάχων τους παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ θερμά, Δία. Ευχαριστώ θερμά. Είδαμε λοιπόν
τα παιχνίδια πολέμου. Εγώ το λέω, οι άνεμοι του πολέμου στην περιοχή που πνέουν και είναι πολύ ισχυροί. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία και βεβαίως θα μας επηρεάσει. Και ήδη έχει αρχίσει να μας επηρεάζει πάρα πολύ. Να έρθω όμως στο θέμα μας, να έρθω στο θέμα το οποίο έχουμε επιλέξει σήμερα να παρουσιάσουμε, κυρίες και κύριοι. Και το θέμα που, το οποίο θα παρουσιάσουμε σήμερα αφορά την ασφάλεια των πολιτών μας, την εγκληματικότητα, τον τρόπο που αντιμετωπίζεται από την πολιτεία και βέβαια το πώς οι ίδιοι πολίτες αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Δεν ξέρω, Γρηγόρη, αν έχουμε κάτι να ξεκινώντας να δείξουμε για το θέμα αυτό, να μου πεις ή να Ωραία, θα έχουμε να σας παρουσιάσουμε και κάποια ρεπορτάζ σχετικά με αυτήν την ιστορία. Εγώ είδα πάντως, κύριε, ένα ρεπορτάζ εδώ στο Sky, στο κέντρο της Αθήνας με ναρκωτικά. Πραγματικά είδα ανθρώπους νέους να φτιάχνουν την ηρωίνη, να τρυπιώνται μέσα στο κέντρο της Αθήνας, να πηγαίνουν τους συλλάβουν, να λένε έχω επατήτητα, έχω AIDS, δεν είμαι ναρκωμανής. Τα βλέπουμε τα πλάνα αυτά. Το είναι το πεδίο του Άρεως εδώ, έτσι για να το ξέρετε, περιφέρεια Αττικής λέει εκεί. Είναι η αναβάθμιση της περιοχής που γίνεται από την περιφέρεια Αττικής παλιά. Εδώ βλέπετε την κατάσταση, κοιτάξτε τους ανθρώπους αυτούς. Τους παίρνει η κάμερα. Δεν ξέρω, εδώ κοιτάξτε κύριε Γεωργιάδη, κύριε Ξοχοίδη, κύριε Δημητρακόπουλο, κύριε Καπερνάρο. Δείτε αυτή την κατάσταση. Δείτε αυτή την κατάσταση. Είναι μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Εδώ κοιτάξτε. Εδώ κοιτάξτε την κατάσταση. Δηλαδή, τους βλέπει η κάμερα, η αστυνομία δεν τους βλέπει. Δεν υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα αυτούς τους ανθρώπους να τους περιθάλψουν, να τους μαζέψουν από τον δρόμο, να υπάρχει ένα ίδρυμα. Δεν μιλάω για φυλακές εγώ τώρα και τέτοια. Αυτοί είναι θύματα μιας κατάστασης. Αυτοί δεν είναι έμποροι εδώ που βλέπετε, είναι χρήστες. Και θα μου επιτρέψετε, ευχαριστώ Γρηγόρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πλάνα αυτά. Έχουμε κάτι από τον κύριο Τόσκα να πούμε, έχει αγγελική κάτι. Για να ακούσουμε μια δήλωση του κύριου Τόσκα και να πάμε στο σχολιασμό. Εδώ δεν είμαστε Far West, εδώ δεν μπορεί ο κάθε πολίτης να κάνει χρήση απλά γιατί βρέθηκε σε δύσκολη θέση, ότι δεν μπορεί να βαφτίζουμε αυτοάμυνα την αυτοδικία. Λοιπόν, είδαμε τους δύο άξονες στους οποίους θα κινηθούμε. Ο πρώτος άξονας είναι η εγκληματικότητα, στην οποία εμείς συμπεριλαμβάνουμε και αυτά που είδαμε με τα ναρκωτικά. Και ο άλλος άξονας που θα κινηθούμε σήμερα στην εκπομπή μας είναι το πώς αντιμετωπίζεται ο πολίτης ο οποίος αμήνεται σε ένα πρόβλημα. Να ξεκινήσω από τον κύριο Γεωργιάδη και να ακούσω πρώτα το δικό σας σχόλιο σχετικά με την εγκληματικότητα η οποία υπάρχει σήμερα γύρω μας, το βιώνουμε όλοι οι Έλληνες πολίτες. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι καλά, η εγκληματικότητα πάντα υπήρχε. Αλλά τώρα, την τελευταία περίοδο, είναι πάρα πολύ αυξημένη. Αυτή είναι η αλήθεια. Κάποιοι ρωτούν, μα γιατί είναι αναυξημένοι τώρα, και εδώ πάλι φταίει η κυβέρνηση Τσίπρα. Λοιπόν, φταίει η κυβέρνηση Τσίπρα για τους εξής λόγους, κύριε Χατζή. Πρώτος και κυριότερος ήταν ο νόμος Παρασκευόπουλου και οι νόμοι που ακολούθησαν τον νόμο Παρασκευόπουλου. Και γιατί άφησαν πάρα πολλούς εγκληματίες να βγουν από τη φυλακή, εγκληματίες οι οποίοι είχαν καταδικαστεί για βαριά εγκλήματα. Άρα, άνθρωποι επικίνδυνοι βγήκαν έξω, οι περισσότεροι των οποίων ξαναεγκλημάτισαν και το ξέρουν τα πρωτοσέλιδα και τις διάφορες περιπτώσεις. Δεύτερον, διότι ο νόμος αυτός και ο τρόπος που ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ανεξάρτητοι Έλληνες αντιμετώπισαν αυτήν την κατάσταση έστειλε ένα σήμα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους ότι στην Ελλάδα υπάρχει επιεικής αντιμετώπιση του εγκλήματος. Πάντως, ο κύριος Πρωθυπουργός. Με συγχωρείτε. Είναι πιο ανεξέλεγκτος. Ο κύριος Πρωθυπουργός, συζήτηση που έγινε στη Βουλή για το θέμα αυτό, το οποίο προκάλεσε η δική σας παράταξη, κύριε Γεωργιάδη, παρέφεσε στοιχεία που δείχνει και μεγάλες επιτυχίες της ελληνικής αστυνομίας. Μην γελάτε. Άλλη αστυνομία. Γιατί εγώ δεν έχω κάνει αστυνομία. Να με συγχωρείτε. Η αστυνομία τους πιάνει, ο Τσίπρας τους αφήνει. Ναι, αφήνει την αστυνομία. Η αστυνομία καλά τους πιάνει. Αλλά και αστυνομία, μια χαρά κάνει η αστυνομία. Πολιτικό προϊστάμενο της κυβέρνησης. Η αστυνομία, σας λέω, τους πιάνει. Ναι. Ο Τσίπρας τους αφήνει. Θυμίζω τη σκηνή από τη Βουλή, κύριε Χατζή, που είναι ο Μητσοτάκης και λέει του Τσίπρα όλα αυτά που έχει κάνει. Και απαντά ο Τσίπρας ότι δεν είναι επίκαιρη ερώτηση αυτή, γιατί το ζήτημα της εγκληματικότητας δεν είναι επίκαιρο. Και μια εβδομάδα μετά έγινε ένα τεράστιο έγκλημα και ψάχναμε να τον βρούμε να κάνει δήλωση και κρυβότανε. Λοιπόν, πρώτο πράγμα είναι ο νόμος Παρασκευόπουλου και οι νόμοι που ακολούθησαν. Δεν μου απαντήσατε όμως το ερώτημα που σας έφεσα. Σας έφεσα ένα ερώτημα. Με συγχωρείτε, περιμένετε. Η αστυνομία
έχει πολιτικό προϊστάμενο. Και ο πολιτικό προϊστάμενο είναι μέλο τη κυβερνήσεω του Τσίπρα. Το ξεχωρίζεται. Η αστυνομία που έχει πολιτικό προϊστάμενο, λοιπόν, επλήγει πάρα πολύ από την κυβέρνηση Τσίπρα, διότι κατεργήθη η ομάδα Δία. Μια ομάδα η οποία διαπιστωμένα είχε βοηθήσει στην μείωση της εγκληματικότητας, διότι γινούσε τις γειτονιές και έδινε αυτή την αίσθηση της αστυνόμευσης. Την κατήρθαν την ομάδα Δίας, διότι αυτό φώναζαν τότε οι διάφοροι συνοδοιπόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Κατήρθαν τα νομοσχέδια της κυβερνήσεως Σαμαρά Βενιζέλου για τις φυλακές τύπου ΓΑΜΑ. Άρα έστειλαν άλλο ένα σήμα ότι εδώ στην Ελλάδα θα περνάτε καλά. Και με αυτά τα μέτρα, συν το άνοιγμα των συνόρων, το οποίο έκαναν στις αρχές του 2015, δημιούργησαν τις παρούσες κυβερνήσεις, η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου, ένα περιβάλλον στο οποίο αυξήθηκε πάρα πολύ η εγκληματικότητα και πλέον όλοι οι Έλληνες πολίτες δυστυχώς αισθάνονται μια πολύ μεγάλη ανασφάλεια. Αυτό δεν το λέω ως βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, το λέω κύριε Χατζή ως κάτοικος του κέντρου των Αθηνών, όπου είναι το γραφείο μου και είμαι όλη την ημέρα εκεί. Η υποβάθμιση δε του κέντρου είναι τεράστια. Οι εικόνες που δείξατε προηγουμένως από το πεδίο του Άρεως, από να δω το Σίτσα κλπ. Είναι συγκλονιστικές. Τα δε εξάρχεια, για να κλείσω με αυτό, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά για τα εξάρχεια. Τα εξάρχεια πλέον είναι αυτόνομο κράτος, στο οποίο για να περάσει οποιοδήποτε πρέπει να πάρει άδεια από τους κατοίκους των εξαρχείων, ενώ τους λεγόμενους εξουσιαστές. Και καλά. Η ελληνική δημοκρατία δεν έχει ούτε νόμους εκεί, ούτε κύριε παρουσία. Ξογοίδη. Και να κλείσω, ένα λεπτό να κλείσω μόνο με αυτό. Ναι, και κάθε Παρασκευή και κάθε Σάββατο, σαν να είναι έθιμο, επιτίθενται στις δυνάμεις των ΜΑΤ, που φυλάνε εκεί τα γραφεία του Πασό, κάθε Σάββατο και κάθε Παρασκευή, από ότι θα ανοίξετε το ίντερνετ Σάββατο πρωί και Κυριακή πρωί, θα δείτε. Χθες το βράδυ είχαμε συμπλοκές με 10 μολότα, με 20 μολότα, με 30 μολότα. Κατά συνέπεια. Μια μέρα θα γίνει. Κατά συνέπεια, κύριε Ξοχοίδη, ο κύριος Γεωργιάδης λέει από τη δική του πλευρά ότι δύο είναι βασικές αιτίες. Πρώτον, ότι ο νόμος Παρασκευόπουλου έδωσε την ευκαιρία σε εγκληματικά στοιχεία να βγαίνουν από τις φυλακές, να είναι να συνεχίζουν την εγκληματική τους δράση και να ξαναμπαίνουν και να ξαναβγαίνουν. Και από την άλλη μεριά θεωρεί ότι δεν γίνεται σωστή διαχείριση στην ελληνική αστυνομία. Εγώ θα σας θέσω ένα άλλο ερώτημα όμως. Υπάρχει μία εισρωή μεταναστών αλλά και προσφύγων στη χώρα μας. Από αυτούς μία μερίδα, θέλω να είμαι ξεκάθαρος έτσι προς αποφυγή παρεξηγήσεων, γιατί πολλοί τα αλλάζουν αυτά που λέμε εδώ, μία μερίδα. Λίγοι, εγώ δεν λέω λίγοι άνθρωποι. Μικρή μερίδα, μία μερίδα από αυτούς δεν είναι κανονικοί άνθρωποι. Είναι εγκληματίες, είναι πουλάνε ναρκωτικά, κάνουν διάφορες εγκληματικές δράσεις. Αυτή η συσσόρευση, η ποσοτική συσσόρευση όλων αυτών των εγκληματικών στοιχείων και από άλλες χώρες που προστίθενται στα δικά μας εγκληματικά στοιχεία, γιατί και οι Έλληνες έχουμε και εμείς τους δικούς μας εγκληματικούς τους ντόπιους, έχουν φέρει μια ποιοτική αλλαγή και στο ίδιο το έγκλημα, κύριε Ξοχοίδη, αλλά και στην ίδια μας τη ζωή, την καθημερινότητά μας. Ομάδα Δέλτα μόνο, όχι ομάδα Δία. Ομάδα Δέλτα, ναι. Κύριε Ξοχοίδη. Λοιπόν. Αυτό κύριε Δημητρακόπουλο και κύριε Καπερνάρο, ισχύει και για εσάς που ζείτε στα δικαστήρια και το ξέρετε αυτό που είπα τώρα. Και θα ήθελα και στη συνέχεια από εσάς να συνεχίσουμε αυτό το σχόλιο. Ορίστε, κύριε. Το πρόβλημα είναι συσσωρευμένο, κύριε Χατζή. Το πρόβλημα έχει την αφετηρία του εδώ και 20 χρόνια όταν το παγκόσμιο περιβάλλον άλλαξε, το περιβάλλον της χώρας το γειτονικό επίσης άλλαξε και άλλαξε με συγκλονιστικό τρόπο, άνοιξαν τα σύνορα. Θυμάστε ότι μόνο 1 εκατομμύριο πολίτες από τη γειτονική μας χώρα, την Αλβανία, ήρθαν ξαφνικά στη χώρα. Ούτε είναι όλοι οι εγκληματίες οι άνθρωποι. Α, προς Θεού. Έτσι. Κάθε άλλο. Μία μικρή μερίδα από αυτούς είναι όμως. Όχι, εννοώ ότι ευνηδίως άλλαξαν οι συνθήκες, οι κοινωνικές στη χώρα και οι οικονομικές. Αυτό οδήγησε στην αύξηση της εγκληματικότητας με ραγδαίο τρόπο, διότι η ελληνική κοινωνία ήταν σε γενικές γραμμές φιλειρηνική. Όχι, είχαμε έγκλημα. Είχαμε δικούς μας εγκληματίες. Είχαμε κάποιους εγκληματίες περίπου γραφικούς, ναι, θα έλεγα. Δηλαδή δεν υπήρχε αυτό το σκληρό οργανωμένο έγκλημα. Απλώς η ποιότητα άλλαξε. Ποια είναι η διαφορά σήμερα? Σήμερα είναι ότι μετά από 20 χρόνια περίπου έχουν συσσωρευτεί 3 γενιές εγκληματιών, οι οποίοι έχουν κάνει φυλακή, ισόβια, πολύχρονες φυλακίσεις, θητείες μέσα στη φυλακή. Κάποιοι από αυτούς παραμένουν ακόμα μέσα, κάποιοι μπαινοβγαίνουν. Έτσι λοιπόν υπάρχουν κάποιοι χιλιάδες άνθρωποι έξω στην αγορά του εγκλήματος, να το πω έτσι πολύ απλά. Και με αυτές τις αποφάσεις, οι οποίες οδηγούν στην οριζόντια απελευθέρωση κρατουμένων
Άρδιν, χωρίς καμιά κλιμάκωση, χωρίς καμιά αξιολόγηση, αυτό οδηγεί τεράστιο πρόβλημα. Έτσι, όταν ρίχνεις λοιπόν στην αγορά του εγκλήματος 3-4.000 ανθρώπους, τι θα κάνουν αυτοί? Την επόμενη μέρα θα πάνε να ζητήσουν δουλειά από τον ΑΕΔ, για παράδειγμα. Προφανώς θα εγκληματίσουν. Και τι θα κάνει η αστυνομία λοιπόν σε αυτό το ζήτημα? Πόσο μπορεί ένα σώμα, μια υπηρεσία η οποία είναι εξαιρετική, εγώ θέλω να το πω αυτό, η αστυνομία διαθέτει εξαιρετικούς ανθρώπους, ικανούς ανθρώπους, επιχειρησιακούς, ερευνητές. Αλλά δεν έχει εργαλεία όμως. Τι μπορεί, όχι. Δεν έχει εργαλεία. Εργαλεία θα έλεγα ότι έχει. Δεν έχει αυτό, όχι. Το οποίο. Με συγχωρείτε. Έχει αυτοκίνητα. Συγγνώμη. Βενζίνη, το ξέρετε ότι υπάρχουν αστυνομικοί που βάζουν από την τσέπη του. Κοιτάξτε. Έχει, πόσο κάνει ένα αυτοκίνητο σήμερα να πάρει ελληνική αστυνομία? Για μισό λεπτό. Μισό λεπτό, γιατί και εσύ υπήρξε αντιπουργό. Ένα αυτοκίνητο πόσο έχει? 20.000. 30. Όχι βέβαια, πολύ λιγότερα. Εγώ σας λέω 20.000 λοιπόν, κάνει ένα αυτοκίνητο που μπορεί να πάρει ελληνική αστυνομία με Δημοπρασία. Πόσα αυτοκίνητα λείπουν, 100, 200, πόσο κάνουν 200 αυτοκίνητα? Κάντε το λογαριασμό, είναι αστεία τα νούμερα μπροστά σε αυτά που καταστηματαλώνται κάθε μέρα δεξιά και αριστερά. Γιατί δεν γίνεται. Κύριε Χατζή. Λέω, απαντήστε μου, γιατί δεν γίνεται. Θα σας απαντήσω αμέσως. Ναι. Μην αφήσουμε την κουβέντα μας να φύγει. Όχι, δεν την αφήνουμε, κύριε Ξοχοίδη, είναι σοβαρό αυτό που σας λέω. Ακούστε λίγο. Ναι. Όπως όλες οι υπηρεσίες της χώρας, έτσι και η αστυνομία έχει υποστεί και αυτή τεράστια πλήγματα στις υποδομές της, στους μισθούς, στις αποδοχές του προσωπικού. Αυτά είναι δεδομένα. Δεν ξέρω ακριβώς που βρίσκονται τα προγράμματα προμηθειών σε σχέση με τους εξοπλισμούς κλπ. Δεν το ξέρω αυτό. Στον δρόμο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω, γιατί μιλάμε για την εγκληματικότητα. Το κεντρικό λοιπόν ζήτημα, κύριε Χατζή, είναι ότι αυτή τη στιγμή η χώρα αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα εγκληματικότητας, διότι υπάρχουν χιλιάδες οι οποίοι εθίζονται, κάνουν μόνο ένα πράγμα, εγκληματούν, είναι το επάγγελμά τους αυτό. Η ποιοτική μεταβολή είναι ότι τώρα πια υπάρχουν οργανωμένα δίκτυα εγκληματικά, τα οποία ασχολούνται με εκβιασμούς, ασχολούνται με οικονομικό έγκλημα, ασχολούνται με το σκληρό οργανωμένο έγκλημα, ασχολούνται με μεγάλες διαρρήξεις. Και άρα λοιπόν αυτό το πράγμα όλο έχει πλήξει στον πυρήνα του αυτό που λέμε κοινωνική ειρήνη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πάμε τώρα, εντάξει, αυτές είναι οι διαπιστώσεις. Θα πάμε μετά και στη λύση του προβλήματος. Γιατί εντάξει, τα διαπιστώσεις το ξέρουμε. Πάω στους δύο νομικούς τώρα, στον κύριο Καπρενάρο και στον κύριο Δημητρακόπουλο. Ξεκινάω από τον κύριο Δημητρακόπουλο, που είναι και άκρα δεξιά από μένα. Ορίστε, κύριε Δημητρακόπουλο, θα ήθελα το. Έχετε ξαναπεί αυτό. Χωροταξικά είμαι. Μα κάπου χωροταξικά. Γιατί πολιτικά. Όχι. Άμα αυτοί που σας βλέπουν στην οθόνη. Δεν έχω καμία σχέση. Αυτοί που σας βλέπουν στην οθόνη σας βλέπουν άκρα αριστερά. Δεν πειράζει. Λοιπόν, είστε άκρα αριστερά. Ωραία. Λοιπόν, για να σας ακούσουμε τώρα. Να ακούσω το δικό σας σχόλιο πάνω σε αυτά που είπε και ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Σουφοίδης. Από τη νομική πλευρά, να μας το εξηγήσετε. Είναι αναφισβήτητο γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια έξαρση τεράστια της εγκληματικότητας. Βλέπουμε ποιοτικά εγκλήματα τα οποία και με τον Βασίλη τον Καπενάρου, που είμαστε πολλά χρόνια στη μαχόμενη δικηγορία, πάνω από 30. Τέτοια έτσι σφοδρότητα, ας πούμε, και τέτοια πανθρωπιά, να το πω, στα εγκλήματα δεν έχουμε ξανασυναντήσει. Όταν βλέπεις δικογραφίες που ανατριχιάζουμε πραγματικά, και εγώ το λέω και δημόσια εδώ και πάρα πολύ καιρό, όσοι έχουν ζητήσει τη νομική μου συνδρομή την έχω απορρίψει, με το ερώτημα λέω στους ίδιους τους κρατούμενους, θα σου άρεσε ένα παιδί μου στην οικογένειά σου την ώρα που κοιμάται η μάνα σου, η αδελφή σου, η γυναίκα σου, να εισβάλλουν κάποιοι, να σιδερώνουνε? Να τους σιδερώνουν με καυτό σίδερο, να τις βασανίζουν, να τις βιάζουν, στο τέλος να τις φημώνουν και να τις κλείνουν μέσα σε μια ντουλάπα και να υφίστανται και ένα μαρτυρικό θάνατο? Πώς θέλει να σε υπερασπιστούμε όταν διαπράττεις αυτά τα εγκλήματα που θα μπορούσαν να συμβούν και στην οικογένειά σου? Μάλιστα. Κατεβάζουν το κεφάλι και μου λένε ναι, έχετε δίκιο. Πλην όμως το έχετε δίκιο, μπορεί να είναι μια μορφή μεταμέλειας, δεν ξέρω αν είναι ειλικρινής, αλλά η ζωφερή πραγματικότητα παραμένει. Έχουμε δηλαδή πάρα πολύ σκληρή, αν θέλετε, εγκληματικότητα ασυνήθιστη. Ασυνήθιστη. Για τη χώρα μας, έτσι. Και είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος σέβομαι πάρα πολύ τους αλλοδαπούς που είναι στη χώρα, που δουλεύουν, συνεισφέρουν. Δεν μιλάμε για όλους. Υπάρχει όμως και μια μειοψηφία πολύ σκληρών. Συγγνώμη, αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε στην κοινή γνώμη, να το ξέρει. Δεν μιλάμε για όλους. Μιλάμε για μια μειοψηφία. Ελέγχθη προηγουμένως ότι πραγματικά μπήκαν, ας πούμε, ένα εκατομμύριο Αλβανοί, αλλά πάρα πολλοί από αυτούς συμβάλλουν, βοηθούν και είναι απορροφημένοι και ενταγμένοι στην ελληνική κοινωνία. Όχι μόνο Αλβανοί, υπάρχουν όμως και μια σκληρή παραβατικότητα, η οποία δεν έχει καμία σχέση
με τα ελληνικά δεδομένα. Πώς αντιμετωπίζετε τώρα αυτή η ζωφερή πραγματικότητα? Αν θέλετε, μπορούμε να το κουβεντιάσουμε. Μισό λεπτό, αυτό είναι στη συνέχεια. Αλλά αυτό είναι στη συνέχεια. Η αλήθεια είναι όμως ότι σηκώνει τα χέρια ψηλά, σηκώνουμε τα χέρια ψηλά και εμείς που είναι η δουλειά μας. Στον κύριο Καπερνάρο, ένα σύντομο σχόλιο για να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και στη συνέχεια θα μιλήσουμε για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Δηλαδή, τίθεται το ερώτημα. Ο τρόπος αντιμετώπισης που προτείνει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Τόσκας, είναι ο σωστός? Όταν ένας πολίτης σηκώνει το όπλο να πυροβολήσει έναν ληστή που είναι μέσα στο σπίτι του και κινδυνεύει η ζωή του, είναι σωστό να πάρει τον νόμο στα χέρια του εκείνη την ώρα? Θεωρείται αυτό άμυνα? Είναι τα καυτά ερωτήματα που μας έχουν θέσει εκατοντάδες ακροατές από την ημέρα που ανακοινώσαμε ότι θα κάνουμε αυτή την εκπομπή. Για το πρώτο θέμα, λοιπόν, κύριε. Για το πρώτο θέμα, για το άλλο είναι αντικείμενο. Για το άλλο θα το δεύτερο, πούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, ακούστε, εγώ θα σας επισημάνω και θα κάνω και πρόταση με βάση μια πρόταση που έκανα ως επικεφαλής δημοτικής παράταξης, διότι είμαι δημοτικός σύμβουλος των Δημοτικών, στον κύριο Καμίνη. Για το θέμα των εξαρχείων. Έχουν καεί μέχρι τώρα 9 τρόλεϊ. 9 τρόλεϊ σημαίνει 500.000 το καινούριο, 4,5 εκατομμύρια ευρώ που καλείται να πληρώσει ο ελληνικός λαός. Εδώ κάνουμε πρόταση στον κύριο Καμίνη και του λέμε ότι είμαστε μαζί σας ως παράταξη να πάμε να κάνουμε τις νόμιμες ενέργειες που πρέπει να κάνουμε ως Δήμος Αθηναίων, έτσι ώστε τουλάχιστον να δείξουμε ότι κάνουμε κάτι για να αισθάνονται κάποια προστασία αυτοί οι άνθρωποι της περιοχής των Πατησίων Εξαρχείων. Ξέρετε τι μου είπε, για να μην τρώω τον πολύτιμο χρόνο. Απλώς σας λέω τι λέει, τι απαντάει ο Δήμαρχος Αθηναίων. Εμείς είμαστε εναντίον των καταστατικών μέτρων. Και συμφώνησε και ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολιτεύσεως, που είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι εναντίον των καταστατικών μέτρων. Το λέει ο κύριος Καμίνης, επωνύμως, δηλαδή, σαν να τους λέει, ξέρετε, εμείς ό,τι και αν κάνετε, κάψτε ό,τι θέλετε, δεν πρόκειται να κάνουμε νόμιμες ενέργειες για να αμυνθούμε ή να προστατεύσουμε τα συμφέροντα των Αθηναίων. Εάν είναι εναντίον των καταστατικών μέτρων ο Δήμαρχος Αθηναίων, όπως μας λέτε, είναι υπέρ των προληπτικών μέτρων? Και αν ναι, ποια είναι αυτά που έχετε πάρει? Μα δεν παίρνει κανένα προληπτικό μέτρο. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή γίνονται αυτά διότι δεν υπάρχουν ανασχέσεις αμυντικές ή προλαμβάνουσες θέσεις εκ μέρους του Δήμου. Τίποτα. Και σου λέει ότι όχι μόνο δεν προλαμβάνω, αλλά και δεν προβαίνω σε καταστολή. Για δεν κάνω καμία μηνυτήρια αναφορά, δεν κάνω καμία μήνυση, δεν κάνω κανένα διάβημα όπου χρειάζεται για να προστατεύσω τους δημότες. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα γρήγορα για να γυρίσουμε με εσάς, κύριε Γεωργιάδη, και εσάς, κύριε Ξεχοίδη, αλλά και με τους δύο νομικούς μας, να συζητήσουμε τις προτάσεις του κυρίου Υπουργού Αστυνομίας. Προστασία του πολίτη, πέστε το όπως θέλετε. Δεν ξέρω αν μπορεί να λέγεται προστασία του πολίτη πια αυτό το Υπουργείο, αλλά εν πάση περιπτώσει, ας το πούμε προστασία του πολίτη, έχουμε και χιούμορ. Λοιπόν, θα κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα γρήγορα και θα, πέραν αυτού του θέματος, στο τρίτο μέρος εκπομπής, σας προειδεάζω, θα ακούσουμε ένα βουλευτή, Έλληνα βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου, να βρίζει τη Βουλή. Και αυτός είναι της Ενώσεως Κεντρών και δεν έχω δει ακόμα τον κύριο Λεβέντη. Τον οποίο εκτιμώ τον κύριο Λεβέντη, τον φιλοξενώ και συχνά στις εκπομπές και εδώ και στο ραδιόφωνο, να πάρει θέση που τόσο πολύ κόπτεται για την εθνική ομοψυχία και εκείνος. Για να δούμε λοιπόν, θα τα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής αυτά όλα. Πάμε λοιπόν τώρα στο πιο δύσκολο θέμα της σημερινής μας εκπομπής, που είναι η αυτοάμυνα. Λοιπόν, ξεκινώ από τους δύο πολιτικούς. Κύριε Γεωργιάδη, μπαίνει ένα στο σπίτι ένα βράδυ και κάνει το λάθος ο πολίτης και δεν ακολουθεί τη συμβουλή του κύριου Τόσκα που λέει κάνει τον κοιμισμένο και ξυπνάει. Και γίνεται εκεί μια μάχη όπως έγινε με τον γέροντα των 88 ετών. Και παίρνει το... Εγώ δεν λέω ότι έχει όπλο όπως είχε αυτός. Έχει μια καραμπίνα, ένα κυνηγητικό όπλο. Το παίρνει και το χτυπάει. Συγγνώμη. Yeah. Αυτό συνάδει με το δημοκρατικό μας πολίτευμα να παίρνει ο καθένας το νόμο στα χέρια του? Μην αρχίσετε σιγά σιγά ένα-ένα να μου απαντήσετε αυτό που σας λέω. Σας λέω λοιπόν. Θα απαντήσω αυτό που θέλω. Θα απαντήσω. Αυτό που θέλετε, μην αρχίσετε. Αυτό που θέλετε, αυτό που σας ρωτάω να απαντήσω. Πρώτον και κυριότερον, είναι άλλο πράγμα η αυτοδικία. Δηλαδή, έχουν συλλάβει έναν κλέφτη που μπήκε στο σπίτι μου και τον βλέπω στον δρόμο αφού τον έχει συλλάβει η αστυνομία και πάω και τον πυροβολώ. Αυτό είναι αυτοδικία. Αυτό είναι καταδικαστέο. Δεν συζητείται. Και άλλο πράγμα είναι η αυτοάμυνα. Η αυτοάμυνα είναι με σπίτι μου, μπαίνει αυτό. Κινδυνεύει η ζωή μου ή αισθάνομαι εγώ ότι κινδυνεύει η ζωή μου, γιατί είμαι μέσα στο σπίτι μου και είναι δύο άγνωστοι άνθρωποι με μαχαίρια ή με πιστόλια ή χωρίς. Και χωρίς ακόμα, αλλά με απειλούν με βία.
αισθάνομαι ότι απειλείται η ζωή μου και τότε, ναι, αν έχω μια κυνηγητική καραμπίνα ή ένα άλλο όπλο, αμήνομαι για να μπορέσω να προστατεύσω τη ζωή μου. Άλλο το πρώτο, καταδικαστέο, και νόμος. Άλλο το δεύτερο. Υπάρχει νόμος γι' αυτό που θα μας τον εξηγήσουν. Ο νόμος όπως είναι στην Ελλάδα είναι πολύ γκρίζος. Διότι πρέπει να είναι. Είναι γκρίζος ο νόμος. Μα σας λέω, υπάρχει ένας νόμος. Πρέπει να τον παραβούμε. Είναι γκρίζος. Γιατί πρέπει να αποφανθεί να τελικά το δικαστήριο εάν η απειλή ήταν εις αξίας, εάν κινδύνευε η ζωή σου εκείνη την ώρα και τίποτα άλλο. Εκείνη την ώρα όμως, να πάμε στην περίπτωση του 85χρονο εκεί στο, του λιμενικού, του αποστράτου στην Λιφάδα. Εκείνη την ώρα που είσαι στο σπίτι σου, εκείνοι δύο άγνωστοι άνθρωποι και σε απειλούν, ποιος θα κρίνει εάν απειλείται ή όχι η ζωή σου ή όχι? Ποιος το ξέρει αυτό? Και ποιος ξέρει ότι αυτοί δεν θα το σφάξουν μετά να το πνίξουν? Και ποιος το ξέρει αυτό? Εκείνος πώς το αποφασίζει εκείνη την ώρα να πάρει τη ζωή κάποιου άνθρωπου? Εκεί ο κύριος Τόσκας και όσα είπε μετά στη Βουλή ο κύριος Τόσκας κατά αυτού του συμπολίτου μας ήταν έσχος. Ήταν έσχος αυτά που είπε ο κύριος Τόσκας, ο οποίος εξίδλησε όλη του την αυστηρότητα και όλο του το μίσος σε έναν άνθρωπο 85 χρονών. Γιατί ο οποίος ευρισκόμενος στο σπίτι του υπασπίστηκε τον εαυτό του. Έλεος. Έλεος. Το μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδας ήταν αυτός, κατά τον κύριο Τόσκα. Όχι. Και επαναλαμβάνω πριν. Περιμένετε μισό λεπτό. Αυτός είχε συγκεκριμένο όπλο όμως. Δεν ήταν άλλο ότι η κατηγορία είχε... για το τυχαίο όπλο που δεν είχε δηλώσει. Λέμε τώρα για την πράξη. Και σιγά την κατηγορία. Εν πάση περιπτώσει. Το μεγάλο θέμα της Ελλάδας για τον κύριο Τόσκα ήταν ο παππούς των 85 χρονών που υπερασπίθηκε τον εαυτό του στο σπίτι του. Και δεν τράπηκε εκείνο να τα πει αυτά στη Βουλή που είπε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Πάμε όμως τώρα στην κυρία Τόσκα. Υπάρχουν νόμοι, σας είπα. Που πρέπει, μα σας είπα, ο νόμος, το δικαστήριο θα κρίνει στο τέλος αν απειλείται όχι η ζωή του. Σας λέω, θα δω δει στο τέλος. Ποιος δικάστη θα τον καταδικάσει? Ποιος ξέρει αν αυτοί πήγαν να το σφάξουν ή όχι? Στο σπίτι του μέσα ήταν. Άμα το παιδί σου σε ένα κύριε Χατζή και μπουν δύο μέσα και το πιάνει το παιδί σου το λαιμό, τι θα κάνει? Αν έχει όπλο, θα υπερασπιστεί το παιδί σου, θα αφήσει να το πνίξουν ή να στο βιάσουν? Λοιπόν, πάμε τώρα σε δύο πράγματα που θέλω να γίνουν κατανοητά. Το είπα πριν και δεν το πιάσατε. Εξετάζει την περίπτωση, κύριε Γεωργιάδη. Φυσικά. Δεν είναι όλε περιπτώσει ίδιε. Εγώ θέλω να είμαι εξαφή. Εντάξει τώρα. Εδώ εκφράζω προσωπική. Μην τα βάζει τώρα σε μέσα στο σπίτι σου, όταν μπαίνει κάποιο, πρέπει να έχει δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό σου. Τέλο. Πάμε τώρα στην ουσία. Είπα πριν ότι κάθε Παρασκευή και κάθε Σάββατο οι δυνάμεις των ΜΑΤ εκεί στα γραφεία, κυρίως του Πασόκ αλλά και αλλού στο κέντρο, δέχονται στα ΜΑΤ επιθέσεις από Μολότοφ. Κάθε βράδυ. Δεν είναι αυτό το θέμα. Θα δείτε ότι είναι. Σας ερωτώ λοιπόν. Τους πετάνε Μολότοφ 1, τους πετάνε Μολότοφ 2, τους πετάνε Μολότοφ 3, πετάνε Μολότοφ 13, πετάνε Μολότοφ 43. Εάν μία φορά γίνει εκεί πέρα ένα, γίνει το κακό. Γιατί ο ένας αστυνομικός θα φοβηθεί ότι θα καεί ζωνό και θα βγάλει το όπλο του. Ή γιατί ο ένας από τους εντοξουσιαστές θα κάνει ένα βήμα παραπάνω και θα κάψει ένα αστυνομικό. Ξέρετε τι έχει να γίνει στην Ελλάδα? Δεν λέω για την Αθήνα. Στην Ελλάδα τι έχει να γίνει? Και καθόμαστε απαθείς μια κοινωνία και δεχόμαστε κάθε Παρασκευή και κάθε Σάββατο εθιμικό δικαίωμα δηλαδή, να κινδυνεύουν οι άνθρωποι εκεί. Αν αύριο ήσασταν εσείς υπουργός προστασίας, τι Αντώνη θα γίνει? Όταν θα γίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αφήστε το και εσάς. Μα ο πρωθυπουργός θα αποφασίσει. Δεν θα αποφασίσει ο υπουργός μόνος. Όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το καλό γίνει πρωθυπουργός, το έχει ξεκαθαρίσει. Όλα αυτά τα φαινόμενα που βλέπετε στα εξάρχεια, όπου υπάρχει αυτή η ανομία, θα τελειώσει. Και η ελληνική δημοκρατία θα επιβάλλει τους νόμους της και στα εξάρχεια. Γιατί επαναλαμβάνω, κύριε Χατζή, όταν θα γίνει το κακό, γιατί είναι στατιστικό ότι κάποια φορά θα γίνει, όταν θα γίνει το κακό, μην βγαίνουν μετά όλοι να λένε σαν τις κλαίες τους Μαγδαληνές, δεν είχαμε καταλάβει τι έγινε. Διότι κάθε Παρασκευή, σας λέω, και κάθε Σάββατο, οι δυνάμεις αυτό, των ΜΑΤ καίγονται. Και να πω και μία είδηση. Ναι. Πριν από λίγες μέρες, με πρωτοβουλία του Δημάρχου Παλαιού Βαλίου του κυρίου Χατζηδάκη, μαζεύτηκαν οι δήμαρχοι Αλίμου, Ελληνικού, Γλυφάδας και Βούλας Βουλιαγμένης. Πήγαν στον κύριο Τόσκα. Το λέω γιατί πριν είπε ο κύριος Καπερνάς, τι κάνει ο κύριος Καμίνης στην Αθήνα. Θα σας πω λοιπόν τι έκαναν οι δήμαρχοι των Νοτίων Προαστίων με πρωτοβουλία του Διονύση Χατζηδάκη και όλοι μαζί. Σύντομα όμως για να θα πω. Πήγαν στον κύριο Τόσκα. Πράγματι ο κύριος Τόσκας προς τιμήν του αυτό τους υπεδέχθη με σύσσωμη την ηγεσία του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως. Εμένα αυτό ο τίτλος προστασίας του πολίτη, αυτή η τίτλη που έβαλε ο Γιώργος Παπανδρέας στα Υπουργεία, μου φαίνεται λίγο. Τέπαν, προχωράμε. Λοιπόν, βάσει ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως λοιπόν με σύσσωμη την ηγεσία της αστυνομίας τους είδε. Του κατέθεσαν 7 προτάσεις οι δήμαρχοι. 7. Τα σημείωσε ο Υπουργός
και σε ένα μήνα έχουν ραντεβού για να δουν τι υλοποιήθηκε από αυτά τα 7. Μες, θέλω θετικό, να καλέσετε τους δημάρχους κάποια εκπομπή σας, ναι, να σας πούν αυτά τα 7 σημεία. Βεβαίως. Και να ελεγχθεί μετά η πολιτική ηγεσία που υπεσχέθηκε θα τα εφαρμόσει. Ναι. Τι θα κάνουμε αυτά πάντως τα 7 σημεία. Πάντως ήταν θετική η κίνηση του κυρίου Τόσκα. Πριν και του στο... κυρίου Τόσκα και του κυρίου Χατζηδάκη και των δημάρχων. Γιατί παραλαμβάνω τον Αλίμου, Ελληνικού, Κλειφάδας και Βούλευ Βουλιαγμού. Έχω προτείνει αυτό στον κύριο Καμίνη και δεν δέχεται. Δεν πάει. Τον κύριο Καμίνη. Εγώ θα σα τον κύριο Χατζηδάκη. Να συζητήσουμε όλοι μαζί το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηνών. Γιατί του κρατάει η μούτρα του Υπουργού. Δεν ξέρω. Επικοινωνούν με email. Με email. Πριν πάω στον κύριο Ξοχοίδη που θα κάνει το τελικό μάζεμα του θέματος, ο κύριος Γεωργιάδης, κύριε Καπερνάρο και κύριε Δημητρακόπουλε, μας είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι αν κάποιος μπει στο σπίτι σας το βράδυ και δεν ακολουθήσετε τη συνταγή του κυρίου Υπουργού να κοιμηθείτε ή να κάνετε τον κοιμισμένο ή να κλειστείτε σε κανένα υπόγειο, μπορεί να σηκώσει ένα κυνηγητικό όπλο. Εγώ δεν λέω για τα υπόλοιπα όπλα. Να σηκώσει ένα κυνηγητικό όπλο και να πυροβολήσει, ας πούμε. Και αυτό θα θεωρείται αυτοάμυνα, κύριε Δημητρακόπουλε. Πώς θα υπερασπιστείτε ένα τέτοιον άνθρωπο στο δικαστήριο? Με την υπάρχουσα νομοθεσία, γιατί έχει μια σημασία, αυτό επέμενα στον κύριο Γεωργιάδη, ότι σήμερα, κύριο Γεωργιάδη, υπάρχει μια συγκεκριμένη νομοθεσία. Σας πω λοιπόν ότι ο κύριος Γεωργιάδης σωστά το ανέλησε το θέμα. Ναι. Υπάρχει η αυτοάμυνα και υπάρχει και η αυτοδικία. Είναι δύο διαφορετικές έννοιες. Δεν θα κάνουμε σεμινάριο τώρα. Όχι, όχι. Η αυτοδικία είναι όταν έχεις μια αξίωση και πας. Ακριβώς, ακριβώς. Παρακάμπτεις τη δικαιοσύνη και θέλεις από μόνος σου να ικανοποιήσεις αυτή κυρίως αστική αξίωση. Και αυτοάμυνα είναι το πιο ιερό δικαίωμα που έρχεται από τα βάθη των αιώνων. Αρχαίγωνο δικαίωμα. Προστατεύεις δηλαδή όταν δέχεσαι άμεση επίθεση την ζωή σου, τη σωματική ακεραιότητα τη δικιά σου και τη οικογένειά σου. Ναι. Και τη πατρίδα σου. Ναι. Ιερό δικαίωμα, το οποίο αναγνωρίζεται σε όλη την Ιφίλιο. Ποιο είναι το πρόβλημα? Και εκεί έχει δίκιο ο κύριος Γεωργιάδης. Ότι το άρθρο 22 του ποινικού κώδικα που αναφέρεται στην άμυνα βάζει τέτοιες προϋποθέσεις. Όταν εσύ αυτή τη στιγμή είσαι στο σπίτι σου και επιτίθεσαι, δέχεσαι επίθεση από έναν ο οποίος θέλει να σε ληστέψει, που δεν ξέρεις πού θα σταματήσει. Θα σε σιδερώσει, θα σε βασανίσει, θα βιάσει τη γυναίκα σου, θα σε σκοτώσει, θα σε φημώσει, θα σε βάλει στην ντουλάπα να πεθάνεις, να βιώσεις μαρτυρικό θάνατο. Όταν λοιπόν όλα αυτά δεν τα ξέρεις, έτσι, και έχεις τη δυνατότητα να προστατεύσεις το παιδί σου, τον εαυτό σου, τη γυναίκα σου, τη μάνα σου, τον πατέρα σου, τι θα κάνεις? Θα αμυνθείς. Από εκεί και πέρα όμως. Το θα αμυνθείς, τι σημαίνει αυτό? Το αμυνθείς, θα κοιτάξεις να αποκρούσεις την επίθεση του άλλου. Συγκεκριμένο ερώτημα. Να τον αδρανοποιήσεις. Είστε ποινικολόγος. Αυτή είναι η απάντηση. Ένα λεπτό. Σας απαντάω. Έχω πυροβολό. Μισό. Μπαίνει σπίτι ο κλέφτης. Ναι. Τον πυροβολώ. Ναι. Γιατί φοβάμαι ότι θα με σκοτώσει τέλος πάντων. Ναι. Πέστε τα όποια επιχειρήματα θέλετε. Η απάντηση. Τι θα πω στο δικαστήριο. Η απάντηση. Ναι. Η απάντηση ποια είναι η ζωφερή πραγματικότητα. Με συλλαμβάνει, με πάει στο δικαστήριο. Δικάζομαι. Θα σας απαντήσω. Πέστε μου, λοιπόν, αυτό είναι το δυστυχώς με το υφιστάμενο καθεστώς, επειδή υπάρχουν πάρα πολλές προϋποθέσεις για να πει το δικαστήριο ότι στοιχειοθετείται εδώ η άμυνα και δεν έχουμε υπέρβαση των ορίων άμυνας και τέτοια πράγματα και τέτοιες παραμέτρους. Εγώ έχω μιλήσει με τους αγγελείς. Είναι ο θεσμικό μας ρόλος, θεσμικά, και τους λέω: είναι δυνατόν έναν άνθρωπο 88 χρονών που δέχεται επίθεση στο σπίτι του, που αυτή μπορεί να καταλήξει σε θάνατο και τραυματίζει λεγάκι στο χέρι, να του ασκείτε ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και να τον έχετε τρεις μέρες κρατούμενο? Και τι μου απαντάνε? Να δείτε και τους εισαγγελείς. Και τώρα σας δίνω και τη λύση, τη νομική. Λένε: κύριε Δημητρακόπουλε, εμείς αυτή τη στιγμή με το άρθρο 22 του ποινικού κώδικα τα χέρια μας είναι δεμένα. Βλέπουμε μια βαριά σωματική βλάβη. Δεν μπορεί ο εισαγγελέας από μόνος του να κρίνει ότι υπάρχει άμυνα. Συγνώμη, θα ασκήσω εγώ τη δίωξη. Θα ασκήσω εγώ τη δίωξη. Θα αφήσει να μιλήσω. Εσύ συμφωνείτε. Ναι, εσύ προσέξτε. Ο εισαγγελέας τι λέει όμως? Θα ασκήσω την ποινική δίωξη, θα έρθει μετά το δικαστήριο και θα δει αν υπάρχει άμυνα ή όχι. Ναι. Το θέμα τι γίνεται? Θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή της νομοθεσίας, ώστε ο πολίτης να μην ταλαιπωρείται με συλλήψεις, όταν το μόνο που κάνει είναι να προστατεύσει τη ζωή του και τη σωματική ακεραιότητα της οικογένειάς του. Θα πρέπει δηλαδή στο άρθρο 22, αυτό που το πρότειναν οι εισαγγελείς, γιατί υπάρχει ένας γόνιμος διάλογος και στα συνέδρια με τους εισαγγελείς και σου λένε: παράγραφος 2, στο άρθρο 22 που μιλάει περί άμυνας στον ποινικό κώδικα. Από τι θα λέει? Όποιος δέχεται επίθεση ή εισβολή μέσα στο σπίτι του ή οποιαδήποτε αντίδρασή του θεωρείται άμυνα. Και τελείωσε. Αυτό που γίνεται και στην Αμερική και σε όλες τις πολιτισμένες χώρες. Όποια και να είναι η αντίδραση, θα θεωρείται άμυνα. Έτσι θα αποφεύγονται οι διώξεις σε βάρος των θυμάτων και οι συλλήψεις. Αυτόν τον γέροντα τον είχαμε τρεις μέρες με χειροπέδες. Τον έφερναν. Και εδώ θα πρέπει να εξηγήσουμε ένα πράγμα.
ότι δικαιώματα ολιστής, και το λέω εγώ που υπερασπίζομαι 30 χρόνια, έτσι κάνω ποινικό μαζί με τον κύριο Καπερνάρο. Ο κ. Καπερνάρος βέβαια είναι και πολιτικός. Εγώ είμαι μόνο νομικός. Σας λέω λοιπόν, ολιστής τη στιγμή του πράτεστε, όταν ληστεύει, δεν έχει κανένα δικαίωμα. Δικαιώματα έχει ολιστής όταν του περάσει η ελληνική δημοκρατία τις χειροπέδες και θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Εκεί, εμείς οι δικηγόροι, ο θεσμικός μας ρόλος είναι όχι να δικαιολογήσουμε το έγκλημα, αλλά να φροντίσουμε η δικαιοσύνη να εκδώσει, να συμβάλλουμε μια σωστή απόφαση και να τηρηθούν οι δικονομικοί και ουσιαστικοί κανόνες. Μια δίκαιη δίκη. Δικαιώματα όμως δεν έχει ολιστής, επαναλαμβάνω, όταν μπαίνει στο σπίτι και δολοφονεί, βιάζει, βασανίζει. Και εκεί πέρα είναι στενοχώρια μου και έχει δίκιο ο κύριος. Επίσης θα το πω ο κύριος Γεωργιάδης, όταν ο αρμόδιος υπουργός φάνηκε να επιτίθεται περισσότερο στο θύμα, στον 88χρονο, και να κοιτάει τα δικαιώματα του ληστή που τραυματίστηκε λίγο το χεράκι του. Αυτή ήταν μια άστοχη, πιστεύω, λεκτική διατύπωση. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι θα πρέπει να αλλάξει ο ποινικός νόμος, θα πρέπει να καθιερωθεί. Δεν ξέρω αν αύριο θα είναι υπουργή ο κύριος Γεωργιάδης, θα έχει θεσμικό ρόλο και ο κύριος Χρυσοχοίδης μπορεί να είναι πάλι υπουργός. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε καλύτερα το θέμα της άμυνας. Στο σπίτι υπάρχει πάντοτε άμυνα, μια τροπολογία είναι, μια παράγραφος. Ναι, βέβαια υπάρχει ένας κίνδυνος εδώ, έτσι. Το λέω και για τους δυο σας. Ότι εγώ έχω διαφορές με τον Δημητρακόπουλο, μπαίνει στο σπίτι μου, τον πυροβολό και λέω ήρθα να με ληστέψει. Δεν μιλάμε. Εμείς μιλάμε τώρα για τον άλλον. Κύριε Χατζή, εμείς δεν μιλάμε τώρα για μπαίνει στο σπίτι μου. Όχι, όχι. Εμείς μιλάμε για τον άλλον, ο οποίος θα μπει με τα Καλάσνικοφ, θα μπει με τις. Με τα πιστόλια, θα βασανίσει, θα χτυπήσει. Αυτές τις περιπτώσεις μιλάμε. Κύριε Καπερνάρο. Καταρχάς σχολιάζομαι με βάση το γεγονός που επισυνέβη με τον 88χρονο. Παράδειγμα. Και με βάση αυτό σχολιάζομαι γιατί. Τι σημαίνει νόμιμη άμυνα και τι σημαίνει αυτοδικία. Παρένθεση. Τα συμβούλευα τον κύριο Υπουργό να ρωτάει τους νομικούς τους συμβούλους έτσι ώστε να μην εκτίθεται και μπερδεύει την αυτοδικία με την νόμιμη άμυνα. Τον κύριο Τόσκα. Άλλο πράγμα νομικά η αυτοδικία, εντελώς άλλο πράγμα η νόμιμη άμυνα. Αυτά που σχολίασαν προηγουμένως δικαιολογημένα ο κύριος Γεωργιάδης από τη θέση του, που δεν είναι νομικός, και πολύ σωστά και ο συνάδελφός μου και φίλος ο κύριος Δημητρακόπουλος, όπως το έθεσε. Άμεση λύση. Τροποποιείται χθες ο νόμος. Γιατί? Διότι όταν μιλάμε για άμυνα, νόμιμη άμυνα, πρέπει προηγουμένως να έχουμε άδικη πράξη. Άδικη πράξη είναι η επίθεση. Ο νόμος και η νομολογία λέει ότι πρέπει να συνυπάρχουν, να είναι παρούσα η επίθεση την ίδια ώρα που εγώ αμήνομαι. Έχει επιτεθεί ο άλλος και εγώ αμήνομαι. Γι' αυτό λέμε άμυνα, στην επίθεση. Πότε έχουμε επίθεση, δεν το λέει ο νόμος. Ξεκινάει ο νόμος λοιπόν στην τροπολογία, στην τροποποίησή του και λέει, τροπολογία που θα κάνει ο κύριος Γεωργιάδης που θα δώσει. Εγώ προτείνω, αρχή της επιθέσεως είναι με το μπουκάρο στο σπίτι του άλλου. Και του παραβιάζει το άρχιο. Αυτό ο νόμος, ακριβώς. Αυτό ο νόμος δεν το καθορίζει. Και λέει γιατί, διότι στη συνέχεια... Κατά συνέπεια ο νόμος είναι κουτσό στο σημείο αυτό. Ακριβώς. Υπάρχει δε και το εξής. Να νομιμοποιήσει και τις προλαμβάνουσες θέσεις. Τι σημαίνει προλαμβάνουσα θέση? Να έχω μία πριν θέση πάρει, έτσι ώστε να μπορώ να αποτρέψω να εισέλθει ακόμα και στο σπίτι μου. Δηλαδή, ηλεκτροφόρα καλώδια. Το λέει η νομική βιβλιογραφία. Το λέει ο Μακαρίτης, ο Μπουρόπουλος, ο Πατριάρχης των Εισαγγελέων. Το λέει και ο Χωραφάς, το λέει και ο Σπινέλης. Βάζω ηλεκτροφόρα καλώδια εκεί που μπορεί να πιάσει αυτός και να μπει στο σπίτι μου. Στο μπαλκόνι μου, στα σίδερα. Αλλά προειδοποιώ νωρίτερα να μην έχω μετά καμιά ανθρωποκτονία από αμέλεια. Και λέω ότι ξέρετε, τα καλώδια του σπιτιού μου είναι, τα κάγκελα του σπιτιού μου είναι ηλεκτροφόρα. Τι άλλο μπορώ να κάνω? Να βάλω σκυλιά που θα προειδοποιώ ότι τα σκυλιά είναι άγρια. Και μπορούν να κόψουν τις άρκες έτσι του επιτιθέμενου. Άρα λοιπόν το άσυλο προστατεύεται όχι μόνο συνταγματικά θεωρητικά αλλά και πρακτικά, εάν θελήσουμε εμείς να ξεκαθαρίσουμε και να πούμε κοιτάξτε να δείτε, στον άμεσο κίνδυνο της προσβολής των ενόμων συμφερόντων, είτε αυτό λέγεται ζωή, είτε λέγεται ελευθερία, είτε λέγεται υλικό αγαθό, είτε προστασία των συνήκων μου, της οικογένειάς μου, θα μετέλθω παν νόμιμο μέσω που είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο για να μην έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Έχουμε θέματα. Τώρα ανοίξατε πληγές και έχουμε παρεμβάσεις γιατί θέλει να παρέμβει και ο κύριος Καμίνης, ο Δήμαρχος Αθηναίων, στην εκπομπή μετά από αυτά που ακούστηκαν. Κύριε Χρυσοχοίδη, να πάμε μετά το διάλειμμα να το πείτε για να μην σας διακόψω. Βεβαίως. Να μην σας διακόψω. Πάμε γρήγορα σε διαφημιστικό διάλειμμα και γυρίζουμε να ακούσουμε την άποψη του κυρίου Χρυσοχοίδη. Ακούσαμε τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος πήγε να μου τα αλλάξει. Πήγα να μου τα αλλάξετε μετά αυτό που είπατε.
Τι πήγα να αλλάξω. Μου είπατε ότι θα τον τουφεκίσει, αλλά μετά μου λέτε δεν λέω αυτό. Δεν είπα να τον τουφεκίζει υποχρεωτικά. Τι, τι να κάνει. Είπα ότι αν χρησιμοποιήσει κάποιο μέσο για να αμυνθεί, πρέπει να προστατεύεσαι από τον νόμο. Δεν προτρέπω πάρε το πιστόλι να αμυνθεί. Εντάξει, εντάξει, να το ξεκαθαρίσουμε είναι αυτό γιατί έχω μηνύματα. Πράγματα. Έχω μηνύματα. Εντάξει. Πάμε σε διαφημίσει να ακούσουμε τον κύριο Ξοχοίδη και βεβαίω να ακούσουμε και την παρέμβαση του Δημάρχου Αθηναίων. Και θα, οπωσδήποτε θα παίξουμε, Λευτέρη, Γρηγόρη, θα παίξουμε οπωσδήποτε και την, τον βουλευτή Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Καμίνης, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο οποίος ζήτησε να κάνει μια παρέμβαση μετά από αυτά που ακούστηκαν εδώ και αναφέρθηκε το όνομά του βεβαίως από τον κύριο Καπερνάρο, τον Δημοτικό Σύμβουλο. Κύριε Δήμαρχε, σας ακούμε με προσοχή. Ναι, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους στο πάνελ. Να είστε καλά. Δεν είχα τη τύχη να παρακολουθήσω την εκπομπή σας, απλώς πληροφορήθηκα ότι αναφέρθηκε το όνομά μου. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί αν δεν το έχετε ακούσει ο ίδιος ολόκληρο, θα είναι ένα τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, δεν θα απαντήσω τώρα ευθέως στον κύριο Καπερνάρο, τις απόψεις του κυρίου Καπερνάρου, όποτε έρχεται στο Δημοτικό του Συμβούλιο. Τις ξέρετε, τις έχω ακούσει. Ωραία. Ναι. Κατά τα λοιπά, το πρόβλημα της πολιτικής βίας στα εξάρχεια, το πρώτο που πρέπει να πούμε, είναι ότι είναι κάτι το οποίο χρονίζει εδώ, κρατάει πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Είναι αποτέλεσμα μιας αδράνειας της πολιτείας δεκαετιών. Το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχουν δικαιώματα χωρίς ασφάλεια. Όλη η σύγχρονη θεωρία των δικαιωμάτων πηγάζει από το δικαίωμα στην ασφάλεια. Οπότε οποιοδήποτε έρχεται και τα αντιπαραθέτει αυτά τα δύο, διαπράττει τεράστιο σφάλμα. Το τρίτο είναι ότι δεν δίστασα ποτέ ως δήμαρχος να υποστηρίξω τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης όταν λάμβανε μέτρα ασφάλειας όχι μόνο στα εξάρχεια, στην ευρύτερη περιοχή, να καταπολεμήσει αυτό το πολιτικό έγκλημα βίας. Απόδειξη η Βίλα Αμαλίας που καταδιώχθηκα. Πιστεύετε, με συγχωρείτε, πιστεύετε ότι δεν χρειάζεται καταστολή? Χρειάζεται και καταστολή και πρόληψη, κύριε Χατζή. Σε μια σύγχρονη πολιτεία χρειάζονται και τα δύο. Και τα δύο, μάλιστα. Εντάξει, το κατάλαβα. Και τα δύο. Αυτό είναι απολύτως σαφές. Έχω προκαλέσει επανειλημμένες συζητήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουμε βγάλει ψηφίσματα. Έχω καλέσει τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων. Με τα ψηφίσματα, ξέρετε, κύριε Δήμαρχε, δεν βρίσκουμε. Όχι, όχι. Με τα ψηφίσματα, ξέρετε ότι δεν βρίσκουμε άκρη. Το θέμα είναι να ληφθούν αποφάσεις και να υλοποιηθούν οι αποφάσεις. Κάνοντας εφόσον... τα πολιτικά κόμματα στο Δημαρχείο τους επεσήμανα το πρόβλημα. Μάλιστα. Και είμαι ο μοναδικός δήμαρχος που τις τελευταίες δεκαετίες, αν δεν κάνω λάθος, έχω στήσει την παρέτηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Ναι, καλά. Εδώ κάποιοι δήμαρχοι έχουν πάρει κάποια πρωτοβουλία. 7 νομίζω μας είπε ο κ. Γεωργιάδης και πήγανε στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, στον κ. Τόσκα, προκειμένου τους δέχτηκε πράγματι και είναι προς τιμήν του αυτό. Ανεξάρτητα της κριτικής που δέχεται για τα άλλα ζητήματα, τους δέχτηκε, συζητήσανε και περιμένουν να δουν αν πράγματι αυτά τα ζητήματα που έφεσαν μπορούν να υλοποιηθούν. Και του έχω προτείνει και του έχω προτείνει σας κύριο Δημάρχου να πάμε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο στον κύριο Τόσκα. Δεν πάτε εσύ, γιατί. Επανειλημμένα έχουμε ζητήσει τον κύριο Τόσκα και από εκεί και πέρα το ζήτημα είναι κανείς να παίρνει ατομικές πρωτοβουλίες, κύριε Χατζή, και να στηρίζει τον Υπουργό όταν ο ίδιος παίρνει μέτρα. Να βγαίνει μπροστά ο Δήμαρχος και να στηρίζει τον Υπουργό. Μάλιστα. Εγώ το έκανα αυτό στη Βίλα Αμαλίας, το έκανα επίσης και στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης. Εντάξει. Σας ευχαριστώ θερμά για παρακαλώ. Την παρέμβαση. Καλή σας μέρα. Ακούσαμε τις απόψεις του κ. Δημάρχου, για τη σχολιά σου, γιατί δεν είναι εδώ. Τα συμπεράσματα είναι αποκλειστικά δικά σας. Τι θέλετε, κύριε Καπερνάρο? Όχι, ήταν με το τηλέφωνο, ήταν εδώ. Δεν έχει σημασία. Ήταν εδώ, είναι. Ναι, θέλω να σας πω τώρα να απαντήσουμε στον άνθρωπο. Παρακαλώ, εγώ σέβομαι απόλυτα τον τηλεοπτικό χρόνο. Δεοντολογικά δεν είναι σωστό. Κύριε Ξοχοίδη, σύντομα, γιατί πρέπει να περάσουμε οπωσδήποτε και στο άλλο θέμα. Η ώρα είναι 11 και ένα πρώτο λεπτό. Στο άλλο θέμα του βουλευτή που έβριζε τη Βουλή, γιατί θέλω τη γνώμη σας. Λοιπόν, οι νόμοι, κύριε Χατζή. Με συγχωρείτε, είπανε για τον νόμο που πρέπει να προσθεθεί μια παράγραφος, λέει ο κύριος Δημητρακόπουλος, ο κύριος Καπερνάρος. Αυτό είναι δουλειά του κυρίου Υπουργού Δικαιοσύνης, προκειμένου του κυρίου Κοντονή, ναι. Ο οποίος έχει την αρμοδιότητα, που σημαίνει ότι πρόκειται περί μιας πολιτικής απόφασης. Εάν η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και κατ' επέκταση ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση εγκρίνει μια τέτοια αλλαγή στον νόμο. Είναι λοιπόν βαθιά πολιτικό το θέμα. Δεν είναι μόνο νομικό, κύριε Δημητρακόπουλο και κύριε Καπερνάρη. Εγώ νομίζω. Κύριε, πολιτικό. Είναι εγώ πολιτικό. Νομίζω, κύριε Ξοχοίδη. Έτσι, οι νόμοι, οι διατυπώσεις των νόμων είναι προϊόν κάθε φορά της κοινωνικής πραγματικότητας. Ναι. Ανάλογα δηλαδή ποιες είναι οι ανάγκες της κοινωνίας, ποιες είναι οι ανάγκες της ασφάλειας των πολιτών, της χώρας, αναλόγως
γίνονται και οι διατυπώσεις των νόμων. Είναι δουλειά του Υπουργού. Βεβαίως είναι δουλειά, όπως πολύ σωστά είπε προηγουμένως ο κύριος Δημητρακόπουλος, είναι δουλειά της δικαστικής εξουσίας, η οποία καθημερινά μάχεται και έχει εν της πράγμασης απόψεις. Είναι δουλειά της επιστημονικής κοινότητας. Συνεπώς πρέπει να γίνει μια διαβούλευση έτσι ώστε αυτά τα ζητήματα να γίνουν πιο ξεκάθαρα σε ό,τι αφορά την αυτοάμυνα. Γιατί μιλάμε για αυτήν, για την αυτοάμυνα. Προσοχή, προσοχή μόνο, κύριε Χατζή. Στην Αμερική γίνεται μια αντίθετη συζήτηση. Όπως ξέρετε, εκεί επιτρέπεται η οπλοφορία. Καλά, πάνε κάποιοι, άλλη και, κοινωνία, καλά, άλλη, πάνε άλλη κάποιοι και καθαρίζουν κόσμο. Άξι, θέλει προσοχή. Εκεί όμως η ζήτηση προς την οπλοφορία. Ακριβώς. Όχι, απλώς το λέω με την εξής έννοια. Μην φτάσουμε στο άλλο άκρο. Εγώ έχουμε δύο πρόσφατα παραδείγματα του ηλικιωμένου ανθρώπου που συνέβη το περιστατικό στο σπίτι του και έκανε χρήση όπλου. Και του κυρίου Σταματιάδη, ο οποίος ο άνθρωπος να είναι καλά, ο οποίος προσπάθησε με δικές του δυνάμεις να αντιμετωπίσει δύο κακοποιούς. Συγγνώμη σε αυτό που είπατε, συγγνώμη σε διακόπτω, εποφελία του θέματος, μπορεί όταν είναι επαναλαμβανόμενο, γιατί να προηγείται να πάρει άδεια οπλοφορίας. Όταν είναι εξακολουθητικά στο ίδιο θέμα, στο ίδιο σπίτι. Βεβαίως, σωστά. Προηγείται να πάει να πάρει άδεια οπλοφορίας, σου λέει κύριε μου έτυχε, θα μου ξανατύχει. Να πάρει να του δίνουν άδεια οπλοφορίας. Δυστυχώς δεν είναι άλλο από την Αμερική αυτό. Η Αμερική είναι ελεύθερη, αγώ. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που έχει σημασία είναι το εξής, ότι ο άνθρωπος που δέχεται απειλή έχει και δικαίωμα αλλά και υποχρέωση όταν κινδυνεύουν τα παιδιά του, όταν κινδυνεύει το σπίτι του, όταν κινδυνεύει η οικογένειά του, να αμυνθεί και να εξουδετερώσει οποιαδήποτε απειλή, αν δεν υπάρχει εκείνη τη στιγμή κάποια αρχή, δηλαδή η αστυνομία, για να αντιμετωπίσει τη συγκεκριμένη απειλή. Ναι. Τα πράγματα είναι πολύ καθαρά, πρέπει να γίνουν καθαρότερα. Θέλω να πω μόνο δύο κουβέντες ακόμα, επιτρέψτε μου λίγο. Να ολοκληρώσετε γιατί πρέπει να περάσουμε. Επειδή δεν μίλησα, είμαι από αυτούς που μίλησαν ελάχιστα. Ναι, δεν πειράζει, θέλω να είπατε ουσιαστικά πράγματα. Λοιπόν, όμως κοιτάξτε. Ναι. Θέλω να πω για το θέμα της εγκληματικότητας το εξής. Από τη στιγμή που κυκλοφορούν στη χώρα, όπως είπα, 3-4 χιλιάδες άνθρωποι που εγκληματούν καθημερινά και γίνονται κάθε μέρα και πιο επικίνδυνοι λόγω του οργανωμένου εγκλήματος, των ομάδων που υπάρχουν μέσα στις φυλακές και γενικότερα φαίνεται ότι πια υπάρχει μια επιχειρηματικότητα στον τομέα της εγκληματικότητας. Εδώ λοιπόν χρειάζεται καταρχήν όσοι είναι ελοδαποί να φύγουν από τη χώρα, να απελαθούν άμεσα και να πάνε στις πατρίδες τους και να υπάρχει ευθύνη των κυβερνήσεων των χωρών τους ότι είναι εκεί, τους παρακολουθούν, τους ελέγχουν και δεν είναι εδώ πάλι. Και δεύτερον, να βελτιωθεί σημαντικά και να τους ταΐζουν εκείνοι. Και απευθύνουμε στους εξαίρετους νομικούς που έχουμε εδώ δίπλα μας να βελτιωθεί σημαντικά το σοφρονιστικό μας σύστημα το οποίο αυτή τη στιγμή παράγει πολύ έγκλημα. Ευχαριστώ θερμά. Πάμε στην Αγγελική την Κιλιτζόγλου για το θέμα το άλλο που σας είπαμε ότι θα παρουσιάσουμε σήμερα. Αλλά Αγγελική. Ναι, λοιπόν, είχαμε ένα απίστευτο περιστατικό με τον βουλευτή της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Αριστίδη Φωκά, ο οποίος συμμετείχε σε μια συγκέντρωση οπαδών του ΠΑΟΚ. Βλέπουμε λοιπόν σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα τον κύριο Φωκά να βρίζει μαζί με τους οπαδούς τύχνη για τη Βουλή, ζητώντας να καεί. Αναφέρθηκε κατά του αθηναϊκού κατεστημένου και μάλιστα είπε ότι αν δεν πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, δεν θα το πάρει κανείς, καλώντας ουσιαστικά σε νέες κινητοποιήσεις. Να δούμε το σχετικό απόσπασμα. Να δούμε το βίντεο, ναι. Το κατεστημένο της Αθήνας, όσο ζω τουλάχιστον και παρακολουθώ τον ΠΑΟ εδώ και 30 χρόνια, είναι το ίδιο. Το ΠΑΟ είναι εδώ ενωμένο δυνατό. Εμείς θα το... Μάλιστα. Αυτός πληρώνεται από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, από εμάς δηλαδή, ο κύριος Ακριβώς. Αυτός, ο οποίος θα φώναζε αυτά και θέλω να δω. Μπορώ να πω κάτι. Μισό, θα πείτε αμέσως. Δύο πράγματα θέλω να δω. Πρώτον, θα μας πεις τι λέει ο κύριος Λεβέντης, γιατί είχαμε επικοινωνία μαζί του. Είναι σε κάποια εκδήλωση θρησκευτική ο κύριος Λεβέντης και δεν θέλει να μιλήσει. Το καταλαβαίνω γιατί θα τον καλύψει προφανώς. Και από την άλλη μεριά θέλω να δω τι θα κάνει ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Βούτσης, τον οποίο τον καλούμε δημόσια να πάρει θέση σε αυτό. Δεν μπορεί δηλαδή η βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου που πληρώνεται από τον ελληνικό λαό να φωνάζει τέτοιου είδους συνθήματα. Να χασκογελάει με τους υπόλοιπους οπαδούς που μπορεί οι άνθρωποι να έχουν δίκιο οι οπαδοί του ΠΑΟΚ για την ομάδα τους. Με ένα συμπαθής μου είναι ούτως ή άλλως. Δεν είμαι ΠΑΟΚτζής που είναι ο Αυτιάς. Αλλά εν πάση περιπτώσει όμως δεν μπορεί να λέγονται αυτά πράγματα από άνθρωπο που έχει εκλεγεί από τον ελληνικό λαό δηλαδή. Και πληρώνεται από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, κύριε Βούτση.
και νομίζω ότι πρέπει να λάβετε πειθαρχικά μέτρα, αλλά έχω την αίσθηση ότι κυρίως ο κύριος Λεβέντης πρέπει να πάρει. Τι λέει ο Λεβέντης? Ο κύριος Λεβέντης λοιπόν μας είπε ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ νιώθει οργή και ο ίδιος την καταλαβαίνει. Εντάξει, το όταν αυτό, του είπαμε ναι. όμως ότι αυτά δεν τα λέει ένας απλός πολίτης, ένας απλός οπαδός, αλλά ένας βουλευτής του κόμματός του, είπε ότι τα ίδια έλεγε και ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 και δεν βγήκε κανείς να τα δικαιολογήσει. Συγκεκριμένα είπε ότι και ο κύριος Τσακαλώτος το 2015 τα ίδια έλεγε. Βγήκε ο Τσίπρας να τον δικαιολογήσει, γιατί να το κάνω εγώ? Εντάξει. Αυτή ήταν η απάντησή του. Ναι, αλλά αυτός λέει ότι είναι διαφορετικός από τον Τσίπρα όμως. Και κατηγορεί τον Τσίπρα ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά του και ότι αυτός είναι καλύτερος. Άρα ο κύριος Λεβέντης όφιλε να κάνει μια δήλωση. Ο ίδιος. Τι παραπεί δεν βγαίνει να τον δικαιολογήσει. Εγώ δεν θέλω να τον δικαιολογήσει, να πει τη θέση του με ενδιαφέρει εμένα για έναν Έλληνα βουλευτή που λέει, κάνει αυτή την ιστορία. Εντάξει τώρα, φτάσαμε στα έσκατα. Ευχαριστώ. Κύριε Καπερνάρο, κάτι θέλατε να πείτε? Ήθελα να πω το εξής, ότι το δικαστήριο, υπάρχει ένα άρθρο στον κώδικα ποινικής οικονομίας, όπου το δικαστήριο μπορεί, όταν διαπιστώσει ότι ένας μάρτυρας που έχει κλητευτεί από την εισαγγελία, διαπιστώσει ότι είναι βλάκας, δεν τον λαμβάνει υπόψη. Ο μάρτυρας ο οποίος καλείται να καταθέσει ως μάρτυρας στο δικαστήριο. Για τον βουλευτή το λέτε? Δεν λαμβάνεται. Όχι, δεν το λέω. Δεν λέω για τον βουλευτή. Μιλάω γενικά. Ακούστε. Πώς γενικά? Είναι νομικός όρος. Η λέξη βλάκας είναι νομικός όρος. Το δικαστήριο διαπιστώνει ότι είναι βλάκας, έχει ένα άλλο όρο, τον παράφρον. Ναι, το παράφρονα. Ναι. Και λέει ή παράφρον ή βλάκας ή δεν μπορεί να μεταφέρει τα γεγονότα όπως τα έζησε όταν έγιναν. Ναι. Το 210 του κώδικα ποινική δικονομία. Ναι. Όταν λοιπόν το δικαστήριο έχει αυτή τη δυνατότητα να μην λάβει υπόψη ενός μάρτυρα το βλάκα, αυτή τη δυνατότητα και την δυνητικότητα δεν την έχει η Βουλή. Δεν το περιλαμβάνει αυτό ο κανονισμός της Βουλής. Αυτό το λέω έτσι ως παράδειγμα. Για τον δηλαδή, βουλευτή το λέτε ο βλάκας μπορεί να γίνει βουλευτή. Κύριε Χρυσοχοίδη, μια τελευταία κουβέντα για να κλείσουμε. Ναι, μια τελευταία κουβέντα. Αυτό είναι το νέο στην πολιτική, κύριε Χατζή. Αυτό ναι. αναζητήσαμε ως νέο στην πολιτική. Κύριε Γεωργιάδη. Και θυμάμαι το εξής. Δεν έχουμε χρόνο, θα μας κόψει η ροή. Δεν είναι θέμα δικό μου πλέον. Κύριε Γεωργιάδη, μια τελευταία λέξη. Ο κύριος Φωκάς, η αλήθεια είναι ότι μέχρι σήμερα στη Βουλή δεν έχει δώσει κανένα δικαίωμα. Καλά, αυτό τι μας λέτε τώρα. Μέχρι στιγμής είναι ένας πολύ αξιοπρεπής και πολύ ήρεμος άνθρωπος. Γιατί δεν μιλάει στη Βουλή, δεν έχει. Μιλάει, αλλά δεν κάνει τέτοια. Εκπλήσωμαι με το βίντεο που είδα, θέλω να το πω αυτό. Συμμερίζομαι απόλυτα τις ανησυχίες των παδών του ΠΑΟΚ. Καταλαβαίνετε, έχουν οργή. Βέβαια. Είχαν ένα πρωτάθλημα σίγουρο. Είχαν όντως μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ναι. Βρέθηκαν στη δύναμη του κυκλώνα με όσα συνέβησαν. Όλα αυτά δεν δικαιολογούν αυτό το σύνθημα, όπως δεν δικαιολογούσαν και του Τσίπρα τότε. Σε αυτό έχει δίκιο ο κ. Λεβέντης. Τότε ήταν να καεί το ομπού η Βουλή. Ναι. Τώρα έγινε να καεί. Τη Βουλή μας πρέπει να αγαπάμε. Μάλιστα. Η Βουλή μας είναι η δημοκρατία. Βέβαια είναι η δημοκρατία, λίμωνο. Λοιπόν, να σας ευχαριστώ θερμά τον κύριο Χρυσοχοίδη. Αυτό είναι και το μεγαλείο της δημοκρατίας, αλλά και το μειονέκτημα. Ότι μπορεί να γίνει βουλευτής ο καλύτερος, αλλά και ο χειρότερος. Οι βουλευτές, κύριε Δημητρακόπουλε, είναι η φωτογραφία του ελληνικού λαού. Πάντως εγώ. Το είχε πει ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Τσάτσος. Λοιπόν, εκπλήσαμε γιατί ο κ. Φωκάς δεν είχε δώσει διαδείγματα. Θα το πω αυτό. Ναι, κύριε Χρυσοχοίδη, σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας σήμερα. Κύριε Γεωργιάδη, σας ευχαριστώ θερμά. Φαντάζομαι να μην μας προτείνετε να ζωστούμε τίποτα ξεκλίκια. Όχι, όχι, όχι. Διευκρίνησε, μην τα λέμε. Διευκρίνησε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Χειρίζεται πολύ καλά τον λόγο. Όχι, δεν πειράζει. Το διευκρίνησε. Αλλά να σας επιστρέψω την προβοκάτσια, αφού αντάμα με συμφωνείτε με τον κύριο Τόσκα που επιτέθηκε στον. Όχι, δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ. Τα βρήκαμε. Ευχαριστώ τον κύριο Καπερνά. Ευχαριστώ τον κύριο Δημητρακόπουλο. Όχι, μωρέ, καραγκιά. Χρόνια πολλά. Να είμαστε καλά. Σας ευχαριστώ και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Θα είμαστε κοντά στην ερχόμενη Κυριακή στις 10 το πρωί. Για χαρά.